λιτότητα και μνημόνιο. Έχουμε λιτότητα με το μνημόνιο. Ανεργία και μνημόνιο. Έχουμε ανεργία που έχει μεγαλώσει από το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα, δεν είναι επαναλαμβάνω, αιτία. Επαναλαμβάνω, οι μνημονιακές πολιτικές ανέβασαν, επαναλαμβάνω, την ανεργία. Δεν είναι επιθετικός προσδιορισμός μιας πολιτικής, κυρία είναι Κανέλη, πολιτική. Θα μιλήσετε μετά, κυρία Κανέλη, με το μαρξισμό που γνωρίζετε. Συνεχίζω λοιπόν. Μνημόνιο και ανεργία. Λιτότητα και ανεργία. Διαφθορά και διαπλοκή με τα εσωτερικά στηρίγματα που υπάρχουν εδώ πέρα και τα οποία είναι υπεύθυνα για το κατάντημα το σημερινό της χώρας. Τρόικα, που και αυτή αμφισβητείται και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο σήμερα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πρόταση που εξ ανάγκης υπηρετεί την κοινωνική σωτηρία. Το θέμα σήμερα δεν είναι ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Είναι η κοινωνική σωτηρία, οι συντάξεις, οι μισθοί, τα εργασιακά δικαιώματα, η δημοκρατία. Αυτά υπηρετούμε με ενωτικό πνεύμα στο λαό μέσα και όταν μιλάμε για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξ ανάγκης είναι αυτό. Αν κάποιο κόμμα ήθελε προεκλογικά να έχει συνεργασίας πρόγραμμα, καμιά αντίρρηση. Δεν μπαίνουμε σε ενδοαριστερό ή άλλου τύπου εμφύλιο πόλεμο. Μετά τις εκλογές όμως, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών, όλα τα κόμματα θα κάνουν ταμείο και θα καταλάβουν ότι υπεράνω των κομματικών επιδιώξεων, αυτοσυντήρησης, δογματικής επιβεβαίωσης και πάει λέγοντας, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Το θέμα πώς προχωράει η χώρα, πώς βγαίνει από το βάλτο του μνημονίου και της ύφεσης και πώς μπορεί από εδώ και στο εξής να βρει μια νέα θέση μέσα σε μια Ευρώπη η οποία αναζητά το δικό της καινούργιο βηματισμό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέφερα στην αρχή. Στην τελεία σας, παρακαλώ πολύ, για να αυτό που ανέφερα στην αρχή, τα νέα που είχαμε με τη ρευστότητα των τραπεζών είναι κρίσιμο θέμα. Ήταν το κύριο επιχείρημα επί ένα μήνα των κυβερνητικών εταίρων ότι αν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουν οι τράπεζες τη ρευστότητα την άλλη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηδάκη, έχουμε πλησιάσει. Όχι, η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για παράταση για τα 20 δις ευρώ για τα ομόλογα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέχρι 30 Ιουνίου. Παρακαλώ, κύριε Χατζηδάκη, ξαναλέω. Ότι θα προχωρήσετε σε μονομερείς ενέργειες και θα ισχύσει αυτό. Αυτό σας είπα τώρα. Όχι, σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο κύριο Χατζηδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζηδάκη, το θέμα. Πάρα πολύ. Ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών μέχρι 30 Ιουνίου. Ικανότητα ανάγνωση και κατανόηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν.